Coach, καλημέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ καλημέρα. Για τα καλά σας λόγια. Καλημέρα, καλημέρα. Τελειώσατε προπονήσεις, είστε ακόμα προπονήσεις, είστε... Έχεις κάνουμε και... προπονήσεις, κάνουμε προπονήσεις μέχρι την Παρασκευή. Ουσιαστικά κρατάμε τους ποδοσφαιριστές εδώ στη διοίκηση να μπει στη διαδικασία να μιλήσει με αυτά τα παιδιά μέχρι την Παρασκευή. Ξεκινήσαμε το σχεδιασμό για τη νέα σεζόν. Και από την Παρασκευή διακοπές. Με τι, και όπως είπατε και εσείς. Με τι πρωτάθλημα ξεκινήσατε το σχεδιασμό? Δεν μου αρέσει να το συζητάω, γιατί το οργανωτικό κομμάτι, κυρίως η Super League 2, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Θα έπρεπε ήδη να ξέρουμε πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, να ορίσουμε ημερομηνία προετοιμασία. Βέβαια. Αλλά anyway, αυτά συμβαίνουν. Αυτό δυστυχώς είναι και θέμα πολιτείας. Δηλαδή, θυμόμαστε τι είχε γίνει με την νομοθετική παρέμβαση Βασιλιάδη, την εμφάνιση ξαφνικά μιας κατηγορίας που φύτρωσε μέσα σε μια μέρα. Τώρα πάμε για κατάργηση κατηγορίας. Τέλος πάντων, πολύ μεγάλη συζήτηση και δεν χρειάζεται να την κάνουμε. Πάμε λίγο να δούμε λίγο. Θα μιλήσουμε και για τα Χανιά. Άλλωστε, πριν από δύο μέρες μάθαμε ότι, Coach, ότι θα είσαι και την επόμενη σεζόν, θα παραμείνεις στον πάγκο της ομάδας που ανέλαβες πριν από λίγους μήνες. Είναι μια ομάδα που πάντα ξεκινάει κάθε χρονιά με στόχο την πολυπόθετη άνοδο στην Super League. Ωστόσο, σήμερα ξεκινάει η διαδικασία των μπαράζ και επειδή έχεις πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία, έχεις απάντηση στο ερώτημα που θέσαμε στην αρχή. Πόσο απειλητική μπορεί να είναι η Ξάνθη ή εκπρόσωπος της Super League 2 απέναντι στον Πανετολικό, την εκπρόσωπο της Super League 1? Νομίζω ότι θα είναι ανταγωνιστική, γιατί η Ξάνθη είναι μια ομάδα που έχει έμπειρους παίκτες. Παίκτες που έχουν παίξει στη Super League 2. Βεβαίως, η φετινή σεζόν, σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος, δεν έδειξε ότι μπορεί να παίξει πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο και να είναι πολύ ανταγωνιστική, παρόλο ότι βρέθηκε σε αυτή τη θέση. Και αυτό έχει εξήγηση, το ότι πήρε σχεδόν άλλαξε όλο το ρόστερ. Τις τελευταίες αγωνιστικές όμως δείχνει ότι είναι πιο ανταγωνιστική. Θα παίξει με μια ομάδα που σίγουρα θα έχει τεράστιο άγχος στο να μείνει στην Super League 1. Βεβαίως ο Πανετολικός έχει ένα πλεονέκτημα όσον αφορά το κομμάτι, γιατί είναι δύο παιχνίδια. Όμως για μένα είναι ένα ενδιαφέρον μπαράζ μεταξύ δύο ομάδων που κατά τη γνώμη μου αξίζουν και οι δύο να είναι στη Super League 1, αλλά δυστυχώς κάποιος δεν θα είναι. Έχουμε δύο ομάδες που να πω για τον Πανετολικό, ο οποίος σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια στο πρωτάθλημα δεν αλλάζει σχηματισμό, παίζει με ένα σχηματισμό του 4-2-3-1 σε όλα τα παιχνίδια, με αξιόλογους παίκτες μεσοεπιθετικά, του οποίους θέλουν πάρα πολύ προσοχή, και με μια Ξάνθη η οποία από την ημέρα που ανέλαβε το κοντίσο ο κύριος Στενές πολλές φορές αλλάζει σχηματισμούς, δηλαδή ανάλογα με το παιχνίδι, ανάλογα με τον αντίπαλο και στη διάρκεια του παιχνιδιού αλλάζει σχηματισμούς. Οπότε είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς θα ξεκινήσουν οι δύο ομάδες. Θεωρώ ότι και οι δύο ομάδες θα κοιτάξουν πρώτα το αμυντικό κομμάτι, στο να μην δεχτούν γκολ. Πόσο μάλλον ο Πανετολικός που παίζει το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας. Εκεί νομίζω ότι έχει ένα πλεονέκτημα ο Πανετολικός, γιατί αν πάμε πούμε ότι μια στρατηγική, μια τακτική του αντιπάλου είναι να μην δεχτεί γκολ και να πάει σε transition επίθεση, σε κόντρα επίθεση, η Ξάνθη δεν έχει τους γρήγορους παίκτες πίσω στο να αντιμετωπίσει ταχύτητα τους επιθετικούς που έχει ο Πανετολικός. Βεβαίως έχει κάποιους ποδοσφαιριστές οι οποίοι Ξάνθη, οι οποίοι μπορούν να κάνουν τη διαφορά, όπως είναι ο Ανδρέας Σωτάτος, κυρίως όταν πάρει την μπάλα στα πόδια του. Έχει την ποιότητα, έχει το ταλέντο να δημιουργήσει, και όπως και τα άκρα της Ξάνθης που έχουν ποιότητα. Έχει μικρύνει τα τελευταία χρόνια, θεωρείς, η ποιοτική ψαλίδα ανάμεσα σε ομάδες Super League και Super League 2? Ναι, θεωρώ ότι έχει μικρύνει, και αυτό έχει να κάνει το ότι πολλές ομάδες Super League 2 τερδίουν σε ποδοσφαιριστές με ποιότητα και παίκτες που είναι σε πιο υψηλό επίπεδο. Και θεωρώ ότι έχει μικρύνει, γιατί υπάρχουν και πολύ καλοί προπονητές οι οποίοι στο ποδόσφαιρο πιστεύω πάρα πολύ στην τακτική και στη στρατηγική ενός παιχνιδιού. Οι προπονητές μπορούν να διαβάσουν εύκολα έναν αντίπαλο και ακολουθούν μια τακτική να
να μειώσουν αυτή τη διαφορά, θα έλεγα, των κατηγοριών και των budget που υπάρχουν, γιατί αναφισβήτητα υπάρχει μεγαλύτερο budget στην ομάδα της Super League 1 όταν έχει και περισσότερα έσοδα. Να κάνουμε λίγο μια σύνοψη του φετινού συναρπαστικού πρωταθλήματος. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο για όλους τους προπονητές. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο γιατί ήταν πότε ξεκίνησε, πότε τελείωσε, μέσα σε 4 μήνες ουσιαστικά μια ολόκληρη σεζόν. Θεωρείς ότι αποδόθηκε στο τέλος ποδοσφαιρική δικαιοσύνη, δηλαδή δίκαια ανέβηκε απευθείας ο Ιωνικός και δίκαια βρίσκεται η Ξάνθη στα μπαράζ, ή ήταν πολύ λεπτές ισορροπίες? Κοιτάξτε, θα ξεκινήσω καταρχήν να πω συγχαρητήρια στον Ιωνικό για την άνοδό του, και πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια σε όλους τους ποδοσφαιριστές και σε όλους τους προπονητές, σε όλες τις ομάδες γενικά, γιατί όπως είπατε και εσείς ήταν ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα και ένα ιδιαίτερο πρωτάθλημα. Δηλαδή το ότι δεν ήξερε πότε θα ξεκινήσει λόγω του κορονοϊού, ότι ξεκινήσαν προπονήσεις, οι ομάδες σταματήσανε και μέσα σε λίγο μικρό χρονικό διάστημα έπρεπε όλοι αυτοί να συμμετέχουν σε ένα πρωτάθλημα Τετάρτη Κυριακή. Ήταν εύλογο το ότι ήταν πολύ, πολύ δύσκολο για όλους, και πόσο μάλλον για τους ποδοσφαιριστές να παίζουν Τετάρτη Κυριακή. Και ευτυχώς δεν είχαμε πολλούς τραυματισμούς. Είχαν τραυματισμούς που ήταν αυτονόητο ότι θα συμβούν, αλλά δεν είναι πολύ σοβαρούς. Ναι, πολύ λιγότερους από ό,τι υπολογίζαμε. Ναι, πολύ λιγότερο. Αρχικά λοιπόν να πούμε συγχαρητήρια σε όλους, γιατί έγινε ένα πρωτάθλημα το οποίο ήταν πολύ ανταγωνιστικό. Νομίζω ότι υπήρχε ενδιαφέρον μέχρι την τελευταία αγωνιστική και υπάρχει ενδιαφέρον μέχρι και αυτή τη στιγμή. Το δίκαιο όσον αφορά τον βαθμολογικό πίνακα, θα έλεγα ότι ο Ιωνικός όντως ξεκίνησε να είναι στην αρχή πρώτος και κατέληξε πρώτος. Άρα μπορούμε να πούμε ότι ναι, δίκαια κατέκτησε το πρωτάθλημα, γιατί σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος ήταν στην κορυφή, είχε και τη διάρκεια. Δεν θα έλεγα τύχη όσον αφορά κέρδισε κάποια παιχνίδια μετά το 80, μετά το 90, γιατί η τύχη πάντα πάει με αυτούς που προσπαθούν μέχρι το τελευταίο λεπτό. Τώρα όσον αφορά το δεύτερο γύρο που ανέλαβα και εγώ την ομάδα των Χανίων, αγωνιστικά και νομίζω ότι οι ομάδες που παίξαν έτσι πολύ καλό ποδόσφαιρο στο δεύτερο γύρο θεωρώ ότι ήταν ο Εργοτέλης και τα Χανιά. Δηλαδή θα μπορούσαν να και εμείς, ο Εργοτέλης το πάλεψε μέχρι το τελευταίο μάτου, ναι, ναι, θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε κάτι παραπάνω. Αυτή όμως είναι η βαθμολογία και πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες που έχουν φτάσει εκεί. Για την ομάδα τη δική σας, για το πώς κύλησε αυτή η χρονιά και πώς είδατε εσείς τα πράγματα. Ναι, και πώς μπορεί να διατηρήσει αυτό το πρόσωπο που ανέφερες και εσείς από τη μέρα που ανέλαβες την ηγεσία και να την έχει αυτή την εικόνα συνολικά του χρόνου, γιατί πάντα τα Χανιά κάθε χρόνο ξεκινάνε τις τελευταίες αγωνιστικές σεζόν με στόχο την άνοδο. Πάντα πλησιάζουν και πάντα κάτι μοιάζει να λείπει στο τέλος. Τι είναι αυτό το στοιχείο που θέλετε? Είναι μια πολύ καλή ερώτηση αυτή που μου κάνετε, γιατί ακριβώς το ίδιο είπα και εγώ στους διοικούντες. Κοιτάξτε, από τη στιγμή που ανέλαβα την ομάδα, έτσι πρέπει να κάνει νομίζω ένας προπονητής. Έχω δώσει τα εύσημα στον συνάδελφό μου, τον προηγούμενο συνάδελφό μου, γιατί έτσι πρέπει να κάνουμε όλοι, να σεβόμαστε τη δουλειά ο ένας του άλλου. Όντως υπήρχε ένα καλό ρόστερ και υπάρχει στην ομάδα. Δυστυχώς η ομάδα έμεινε στην αρχή για διάφορους λόγους, έχασε πολλούς βαθμούς στον πρώτο γύρο, και εμείς στο δεύτερο γύρο έπρεπε να κάνουμε μια πορεία πρωταθλητισμού, δηλαδή, και όπως κάναμε μια πορεία πρωταθλητισμού. Όμως ξέρετε, όταν μένεις πίσω βαθμολογικά θα πρέπει να κερδίσεις εσύ όλα τα παιχνίδια και να χάνουν οι αντίπαλοι. Σωστά. Εμείς λοιπόν ένα βασικό και κομβικό σημείο του πρωταθλήματος για μας και για τα play-off ήταν ότι η μοναδική ήττα που κάναμε στο δεύτερο γύρο ήταν αυτή με την Παναχαϊκή, το οποίο παιχνίδι αυτό και καλοί ήμασταν αγωνιστικά, αλλά δεχτήκαμε 3 γκολ και χάσαμε ένα παιχνίδι. Με αυτό το παιχνίδι λοιπόν η ομάδα, ενώ ήταν τέταρτη, πήγε πέμπτη. Νομίζω ότι ήταν ένα κρίσιμο σημείο για την ομάδα μας το ότι έχασε την τέταρτη θέση και το πώς θα ήταν τα play-off με τη σειρά των αγώνων. Παρόλα αυτά όμως,
όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, πάντα κάθε χρόνο κάτι λείπει. Αυτό ανέφερα στην διοίκηση και αυτό ανέφερα στον πρόεδρο, και θεωρώ ότι το οργανωτικό κομμάτι της ομάδος είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Μες. Η καθημερινότητα της ομάδος για έναν ποδοσφαιριστή, για έναν προπονητή, είναι το α και το ω. Και από εκεί και πέρα η κατάρτιση του ρόστερ. Τώρα, coach, εκεί έχουμε καταλήξει ότι οργανωτικά όσον αφορά το αθλητικό κέντρο που υπάρχει πρέπει να βελτιωθούν πολύ οι συνθήκες της δουλειάς. Μάλιστα. Για να μπορούμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω. Μάλιστα. Ξέρεις, λεπτομέρειες που πολλοί δεν δίνουν σημασία, αλλά για εσάς προπονητές έχουν πολύ κάνουν μεγάλο διαφορά. Πολύ κάνουν διαφορά και στην καθημερινότητα. Πάντα η λεπτομέρεια κάνει. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, και η τελευταία ερώτηση, επειδή ανέφερες και τον Εργοτέλη, που όντως ήταν από τις πολύ ευχάριστες παρουσίες του φετινού ποδαθλήματος, θα αναφερθώ λίγο και στην την ομάδα που υπηρέτησες για μια δεκαετία στην ποδοσφαιρική σου καριέρα, τον Όφη, τον υπηρέτησες και από τον Πάγκο. Γενικά βλέπουμε με πολύ μεγάλη χαρά, θα πω εγώ, τα τελευταία χρόνια να ξαναπαίρνει πάνω του το ποδόσφαιρο της Κρήτης. Είναι ένα νησί με το οποίο έχεις δεθεί πάρα πολύ. Είναι ένα νησί το οποίο κάποια στιγμή θα τα χαρακτηρίσω πέρασε χρόνια ποδοσφαιρικής ξηρασίας. Είχαμε φτάσει σημείο να βλέπουμε Super League χωρίς ομάδα της Κρήτης, που ήταν κάτι τρομερό για την ιστορία του ποδοαθλήματος. Τι γίνεται κάτω στο νησί, γιατί βλέπουμε πολλούς ποδοσφαιρικούς πόλους αυτή τη στιγμή. Είναι ο Όφη, να εξελίσσεται διαρκώς και εξωαγωνιστικά. Είναι το project του Εργοτέλη, είναι το project τώρα εκεί στα Χανιά. Δυνατά project, μαζεμένα. Καταρχήν θα σας πω ότι είμαι εδώ γιατί μου αρέσει να είμαι εδώ. Και σε εμάς αλλά εμείς είμαστε Σκαρλάτες Κούμπι στο κέντρο της Αθήνας. Πολύ θα ήθελα να είναι στα Χανιά που βρίσκεστε κι εσείς, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Ξέρετε, όταν έχεις μεγαλώσει σε ένα νησί και έχεις μεγαλώσει την εφηβική σου ηλικία από 16 χρονών και έχεις κάνει φίλους εδώ, έχεις δεθεί, εμένα και την οικογένειά μου μας αρέσει πάρα πολύ να είμαστε εδώ. Οπότε δεν είναι μόνο το ότι είναι νησί, είναι καλοκαίρι και όλα αυτά. Για μένα είναι ο τρόπος σκέψης με τους ανθρώπους που συνεργάζεσαι και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή συνεργάζομαι με κάποιους τους ανθρώπους εδώ στην ομάδα με τους οποίους πραγματικά μπορώ να συνεννοηθώ. Τώρα, είναι μεγάλη χαρά το νησί αυτό να έχει ομάδες στις μεγάλες κατηγορίες. Βεβαίως Όφη είναι μια δύναμη, διαχρονική δύναμη, το οποίο πέρασε αυτά που πέρασε και επανήλθε και εύχομαι να πάει ακόμη καλύτερα. Ο Εργοτέλης ακολουθεί ένα πάρα πολύ ωραίο πλάνο τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι μπορούν πολλές ομάδες να ακολουθήσουν αυτό το πλάνο, δηλαδή το πλάνο με τα νέα παιδιά, την υπομονή, το στυλ παιχνιδιού, τον τρόπο παιχνιδιού και την εξέλιξη ποδοσφαιριστών και σιγά σιγά να μπορεί μέσα από αυτή τη διαδικασία να διεκδικεί και το κάτι παραπάνω που είναι η άνοδο. Εμείς λοιπόν, για να καταλήξω στην ομάδα μου, όπως είπα, εγώ από την πλευρά μου, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ, θα πιέσω στο κομμάτι το οργανωτικό για να αισθάνεται ένας ποδοσφαιριστής καθημερινά όμορφα και να έρχεται με χαρά στην προπόνηση, να χαίρεται την προπόνησή του, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά τις δουλειές, και από εκεί και πέρα να κάνουμε ένα αξιόλογο ρόστερ με ποιότητα, με παίκτες οι οποίοι θα έχουν κίνητρο να διεκδικήσουν πράγματα, δηλαδή την άνοδο, και να εξελίξουμε κάποιους ποδοσφαιριστές σιγά σιγά. Οπότε αυτό το project το ακολουθούμε. Μου αρέσει, χαίρομαι που είμαι εγώ αυτός που θα το ακολουθήσει και μακάρι να πετύχουμε. Ωραία. Coach, κάθε επιτυχία, υγεία, ξεκούραση, καλή ξεκούραση από την Παρασκευή, όσο μπορείτε να ξεκουράζετε εκεί προπονητές. Δεν ξεκουράζομαι ποτέ. Ακριβώς. Αλλά να χτίσεις μια ομάδα, νομίζω ότι για να κατακτήσεις ένα στόχο που βάζεις, το 50% θα το κατακτήσει τώρα. Αλήθεια είναι. Αλλά όλοι έχετε. Καλό σχεδιασμό για τη νέα σεζόν. Να είστε καλά. Πολλούς χαιρετισμούς στην Κρήτη. Να είστε καλά.